πρέπει να είναι γύρω στα 17-18 κιλά. Το αντικείμενο της ταινίας που θα παρακολουθήσετε αφορά το υποβρύχιο ψάρεμα και τις τεχνικές σύλληψης ενός είδους ψαριού που είναι ο πόθος για κάθε αρχάριο ψαροκυνηγό, αλλά και η επιβεβαίωση της πρώτης μεγάλης επιτυχίας για τον περισσότερο έμπειρο αυτοδίτη. Φυσικά πρόκειται για τον κοινός ονομαζόμενο στη χώρα μας ροφό, ο οποίος στην επιστημονική γλώσσα ονομάζεται επινέφελους μαργινάτους. Ο ροφός συναντάται κατεξοχήν στη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ιδρωγείου, από τον 55ο νότιο παράλληλο έως και τον 35ο. Από το Γιβραλτάρ έως το Σουέζ και από την Αδριατική έως τις ακτές της Βορείου Αφρικής, ο ροφός είναι ο ανδιαφυσβήτητος κυρίαρχος των βράχων στους ποικίλους βυθούς της θάλασσας. Στη χώρα μας ο ροφός απαντάται σε όλες σχεδόν τις περιοχές της ακτογραμμής, εκεί που φυσικά υπάρχουν πετρώδεις εξάρσεις στο βυθό. Έτσι, από τους βυθούς της Βόρειας Ελλάδας μέχρι την Νότια Πελοπόννησο και σε όλα τα νησιά του Αρχιπελάγου, του Αιγαίου και του Ιωνίου, θα συναντήσουμε το ροφό να δεσπόζει στην πανίδα του υποβρύχιου τοπίου και να καταλαμβάνει τις βραχώδεις και δεδαλώδεις πηγές ενός αθέατου κόσμου. Από τα 5 με 6 μέτρα έως και τα 300 μέτρα βάθος, ο ροφός κάνει έντονη την παρουσία στις βραχώδεις ακτογραμμές της Στεριάς, αλλά και τους μεσοπέλαγους υφάλους με μικρό ή μεγάλο βάθος. Ο βυθός της περιοχής εδώ είναι πετρώδης με κλίση και δημιουργεί έτσι βαθιές αποχές. Λόγω της οργιώδους βλάστησης της περιοχής, οι τρύπες και τα σχισίματα των βράχων που αποτελούν τα φυσικά κρυσφύγεδα των ροφών είναι τέλεια καμουφλαρισμένα. Έτσι θα χρειαστεί πάρα πολύ προσεκτική και επισταμένη προσπάθεια ανίχνευσης των σημείων εκείνων που μπορεί να κρύβονται οι ροφοί. Το ψαχτήρι είναι η πιο βασική μέθοδος που ακολουθούμε για να εντοπίσουμε τους κρυμμένους ροφούς. Σε αυτό θα βοηθήσουν και άλλα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας κάθε φορά για να ανακαλύπτουμε την παρουσία του συγκεκριμένου θυράματος. Η σωστή απάντηση ξεκινάει πάντα από την επιφάνεια, όπου μπορούμε να παρατηρούμε το βυθό εφόσον η ορατότητα μας το επιτρέπει. Με προσεκτικό ψάξιμο θα ερευνήσω τη μεγάλη σχισμή στο βυθό με τους οικιούς και το μικρό ροφό για να δω αν κρύβεται στο εσωτερικό της κάποιο μεγαλύτερο μαυρόψαρο. Το σκηνικό αυτό δημιουργεί ιδανικές συνθήκες, αφού συνήθως η παρουσία πολλών οικιών, οι οποίοι μπαινοβγαίνουν στις σχισμές των βράχων, μπορεί να συνδυαστεί με την ύπαρξη μεγάλου ροφού. Η σωστή κίνηση και παρατήρηση από την επιφάνεια μου δίνει τη δυνατότητα να παρατηρήσω την κίνηση ενός ροφού στην αποχή του βυθού, ο οποίος σπέβδει να κρυφτεί στο θαλάμι του. Η βουτιά γίνεται κάθετα προς το βυθό και με πολύ ήσυχες κινήσεις για να εκμεταλλευτώ το αβαντάζ της βολής σε πρώτο χρόνο εάν το ψάρι έχει παραμείνει στον προθάλαμο. Πραγματικά, το ψάρι συλλαμβάνεται σε πρώτο χρόνο και χωρίς να βραχώσει, αφού η βολή έγινε σωστά στο κεφάλι και την κατάλληλη χρονική στιγμή που κοιτούσε προς την έξοδο. Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια για την επιτυχία στο ψάρεμα του ροφού είναι το κάθετο πλανάρισμα προς την είσοδο του θαλαμιού και η προσεκτική προσέγγιση από τη δεξιά πλευρά για όσους είναι δεξιόχειρες και το αντίστροφο για τους αριστερόχειρες.
Το σωστό χαλάρωμα στην επιφάνεια και η σωστή εφαρμογή της τεχνικής με την κάθετη πτώση στο βυθό, η οποία πρέπει να συνοδεύεται με ακινησία των μελών στα τελευταία προς το βυθό μέτρα, καθώς και η ακρίβεια των βολών, είναι τα στοιχεία εκείνα που παίζουν καταλυτικό ρόλο για την επιτυχία μας στο ψάρεμα του ροφού. Με το καρτέρι μας δίνεται η δυνατότητα να εποπτεύσουμε την κίνηση στην ευρύτερη περιοχή με επιτυχία πολλές φορές, όπως εδώ, όπου ο μεγάλος ροφός δεν διστάζει να κυκλοφορήσει αρκετά έξω από τις πέτρες του βυθού. Μπορεί να μην επιλέγουμε ως βασική μέθοδο τεχνικής το καρτέρι για να ψαρέψουμε ροφούς, αλλά χάρη σε αυτό έχουμε τη δυνατότητα της ανακάλυψης κρυμμένων ψαριών στην περιοχή, τα οποία κάνουν τελικά την εμφάνισή τους και μας αποκαλύπτουν τα θαλάμια τους. Στις επαναλαμβανόμενες προσπάθειές μου για τη σύλληψη κάποιων μεγάλων σαργών, άκουσα έναν γνώριμο υπόκοφο θόρυβο στην διπλανή τρύπα του βυθού. Κρίνοντας από την κίνηση της ουράς, νομίζω ότι ο ροφός είναι αρκετά μεγάλος, αν και δεν τον έχω δει. Κατεβαίνω με σβηστό πλανάρισμα, κάθετα προς το σημείο του βυθού που άκουσα πριν λίγο το θόρυβο. Ο ροφός είναι ακίνητος στον προθάλαμό του με το κεφάλι στραμμένο προς την έξοδο και η βολή γίνεται από τη σωστή απόσταση και στον κατάλληλο χρόνο στο κεφάλι. Ο μεγάλος ροφός, κέρια χτυπημένος, θα βγει έξω από την τρύπα του και με γρήγορες κινήσεις πρέπει να μαζέψω το νήμα που συνδέει τη βέργα και να τον απομακρύνω από τις πέτρες του βυθού. Τώρα, μακριά από το βυθό, ο ροφός είναι ανήμπορος, αφού δεν μπορεί να βραχώσει, αλλά παραμένει δυνατός λόγω του μεγάλου όγκου.